Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης. Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές αποδημίες στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Σήμερα θα κάνουμε μία στάση στο σπουδαίο και ιστορικό μοναστήρι στη Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου, που βρίσκεται εκεί στο ίδιο σημείο εδώ και 15 αιώνες, με τον ολοζώντανο Άγιο προστάτη της καθημερινά να φροντίζει για τις ανάγκες της και για τις ανάγκες των μοναχών του. Μας την επίσκεψη είναι η εορτή που τιμάται ως δεύτερη πανήγυρη στις Μονείς της επανακομιδής του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Σάββα το 1965 από την Δύση και πάλι στο μοναστήρι του. Έλειπε για πολλούς αιώνες το ολόσωμο σκήνωμα του Αγίου μας και εκείνη τη χρονιά, προς δόξαν Θεού, επέστρεψε και πάλι στο σπίτι του. Ήταν 26 Οκτωβρίου 1965. Εκείνη τη χρονιά, το 1965 λοιπόν, έγινε με πανηγυρικές τελετές η επανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Σάββα στο μοναστήρι του. Το Ιερό Λείψανο το είχαν κλέψει οι σταυροφόροι της πρώτης σταυροφορίας μαζί με πολλά άλλα Ιερά Λείψανα και το μετέφεραν στη Βενετία, όπου και το έθεσαν στο ναό του Αγίου Αντωνίνου. 9 αιώνες περίπου αργότερα έμελε να επανέλθει και πάλι ο μεγάλος ασκητής της Ορθοδοξίας στο μοναστήρι που ο ίδιος έκτισε. Πριν την παραλαβή του Ιερού Λειψάνου, είχαν προηγηθεί μεταξύ του Πάπα της Ρώμης Παύλου VI και του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Βενεδίκτου συνεννοήσεις για τον καθορισμό αντιπροσωπιών, ημερομηνιών, τελετών και άλλων θεμάτων σχετικών με την παράδοση και την παραλαβή. Από πλευράς Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ορίστηκε η αντιπροσωπεία στην οποία μετήχαν ο Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου, μετέπειτα Μητροπολίτης Κεσαρίας Βασίλειος, ο Αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος, ηγούμενος της Βυθανίας, ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ, ηγούμενος της Λαύρας του Αγίου Σάββα και ο Ιεροδιάκονος, νυν Μητροπολίτης Ναζαρέτ, Κυριακός. Σεραφείμ είχε ιδιαίτερη αγάπη και ευλάβεια στον Άγιο Σάββα. Εδιηγήτως στα καλογέρια του μετά την επανακομιδή του Ιερού Λειψάνου τα εξής. «Ο Πάπας», έλεγε, «δεν μας έδωσε το Ιερό Λείψανο γιατί μας αγαπούσε, αλλά γιατί συχνά εμφανιζόταν σε αυτόν και τον ενοχλούσε για να επιστρέψει στο μοναστήρι του. Όταν πέθανε ο Πάπας που δεν έλαβε υπόψη του τον Άγιο, εκείνος εμφανίστηκε και πάλι στον διάδοχό του, αλλά και στον ναό που βρισκόταν το ιερό σκήνομά του θησαυρισμένο μέσα σε γυάλινη λάρνακα, χτυπούσε το τζάμι, έκανε φασαρίες, τάραζε τους φύλακες και τους Λατίνους μοναχούς». Ο Άγιος Σάββας, τον οποίο ο μακαριστός γέροντας Σεραφείμ εσέβετο πολύ, ανταπέδωσε την αγάπη του γέροντος και τον αξίωσε να λάβει μέρος στην επανακομιδή του ιερού σκηνώματος από τη Βενετία το 1965. Ο μακαριστός Πατριάρχης Βενέδικτος είχε τότε αποφασίσει: «Ο ηγούμενος του Αγίου Σάββα πρέπει να πάει οπωσδήποτε». Πειράζοντας δε ο Πατριάρχης τον γέροντα Σεραφείμ, κάποτε είπε: «Επί της εποχής σου, Πάτερ Σεραφείμ, επέστρεψε ο Άγιος Σάββας». Ο δε γέρον Σεραφείμ, αντικρούοντας και ανταποδίδοντας την φιλοφρόνηση, απάντησε: «Όχι, επί της εποχής σας, μακαριότατε». Παρά τις εκδηλώσεις τιμής και αγάπης εκ μέρους των Λατίνων, τόσο στην αντιπροσωπεία
όσο και στην αγιοταφική αδελφότητα υπήρχε διάχυτη αμφιβολία εάν οι δυτικοί απέδιδαν το πραγματικό Άγιο Λείψανο στην Ορθόδοξη Αντιπροσωπεία. Όταν η Ορθόδοξη Αντιπροσωπεία μετά από το μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι έφτασε στο ναό του Αγίου Αντωνίνου, ο Ιερόν Σεραφείμ παρατηρούσε προς έκπληξη των υπολείπων με ιδιαίτερη επιμονή το Ιερό Λείψανο, σαν να έψαχνε να βρει κάποιο σημάδι που να πιστοποιεί την αυθεντικότητά του. Κάποια στιγμή, με έκδηλη χαρά, φώναξε στους υπολείπους: «Πατέρες, είναι το πραγματικό Λείψανο». Πιστοποίησε τη γνησιότητα από το γεγονός ότι έλειπε το ένα από τα δύο μάτια. Γνώριζε ο μακαριστός γέροντας Σεραφείμ από παλαιά συναξάρια της Λαύρας ότι οι μονοφυσίτες στα χρόνια του Αγίου Σάβα, σε μια διαμάχη που είχαν μαζί του για την ορθή πίστη, του είχαν βγάλει το μάτι. Από εκείνη τη στιγμή δεν απομακρύνθηκε από αυτό. Ακόμη και όταν το αεροπλάνο διενυκτέρευσε στην Αθήνα για να προσκυνήσουν επί του αεροπλάνου οι αναμένοντες αυτοπιστοί, ο γέροντας παρέμεινε μόνος όλη τη νύχτα φύλακας του ιερού σκηνώματος, ενώ η υπόλοιπη συνοδεία, λόγω του κόπου, μετέβη στην Αθήνα για ανάπαυση. Διηγείται ο Μητροπολίτης Ναζαρέτ ότι καθόλου το διάστημα που ο γέροντας Σεραφείμ στεκόταν φρουρός δίπλα στο Άγιο Λείψανο, έδιδε τόσο στον ίδιο όσο και στα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας την αίσθηση ότι ανάμεσά τους γινόταν κάτι σαν μυστική συνομιλία, σε σημείο που να εντυπωσιάζονται και να θαυμάζουν το γεγονός. Όμως δεν άργησε να παρουσιαστεί ο μεγάλος προβληματισμός. Πώς δηλαδή θα γινόταν η αλλαγή των ενδυμάτων του Ιερού Λειψάνου βάσει των συμφωνηθέντων? Συγκεκριμένα, μετά την αρπαγή του Ιερού Σκηνώματος από το μοναστήρι, οι Λατίνοι στη Βενετία το έντυσαν με ενδύματα Λατίνου ιερέως, ενώ στα χέρια του Αγίου Σάβα ήταν σταυροειδός επί του στήθους του. Μετά από 9 περίπου αιώνες, η ακαμψία του σώματος δεν επέτρεπε την αλλαγή της λατινικής περιβολής με τα ράσα του Ορθόδοξου κληρικού, με το πετραχύλι και το μοναχικό σχήμα που είχε φέρει μαζί της η αντιπροσωπεία για τον σκοπό αυτό. Τότε είδαμε τον γέροντα Σεραφείμ να γονατίζει μπροστά στο Ιερό Λείψανο και να προσεύχεται για πολλή ώρα. Κάποια στιγμή σηκώθηκε, έκαμε μετάνοιες στρωτές και σήκωσε με τα χέρια του τα χέρια του Αγίου Σάβα, σαν να ήταν χέρια ζωντανού ανθρώπου μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων μας. Θυμάται με ακρίβεια μέχρι σήμερα και διηγείται ο Μητροπολίτης Ναζαρέτ Κυριακός. Τότε άλλαξαν τα ενδύματα του Αγίου Σάβα και αφού τελείωσαν οι τελετές εκ μέρους των Λατίνων, άρχισε το ταξίδι της επιστροφής. Όταν το γυάλινο φέρετρο έφτασε στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, στο Μόλο, υπήρχε μία γόνδολα η οποία το μετέφερε με συνοδεία σε χώρο κοντινό προς το αεροδρόμιο. Κατά μία δε περίεργη σύμπτωση, στον ίδιο Μόλο είχε αποβιβαστεί το Ιερό Λείψανο αιώνες πριν. Θαυμαστό γεγονός που εντυπώθηκε στο νου όλων ήταν τα χιλιάδες περιστέρια της πλατείας του Αγίου Μάρκου, τα οποία όλα μαζί, τη στιγμή που η γόνδολα με το Ιερό Λείψανο ξεκινούσε τον πλούτης στα νερά των καναλιών, σαν κύμα πέρασαν πάνω από αυτήν, χαιρετώντας με τον τρόπο αυτό τον μεγάλο φιλοξενούμενο που πλέον αναχωρούσε για το μοναστήρι του. Χρόνια μετά, κάθε φορά που αντάμωναν ο γέρον Σεραφείμ με τον Μητροπολίτη Ναζαρέτ Κυριακό, του θύμιζε «τα περιστέρια, τα περιστέρια», σαν υπόμνησή του ότι και η άλογη ακόμη φύση συμμετείχε ως μαρτυρία τη στιγμή της αναχώρησης από τη Βενετία με προορισμό τα Ιεροσόλυμα. Εκεί παρέμεινε στον πανίερο ναό της Αναστάσεως για μέρες, χάριν προσκυνήσεως των γυναικών λόγω του αβάτου της μονής του Αγίου Σάβα. Να σημειώσουμε και ένα θαύμα
το οποίο διηγήθηκε ο γέρον Σεραφείμ σχετικά με το ιερό σκήνομα του Αγίου Σάβα που επανακομιζόταν στα Ιεροσόλυμα. Κάποια ορθόδοξη μοναχή που περίμενε να προσκυνήσει το ιερό λείψανο επολεμεί το απολογισμός δυσπιστίας για το αν το ιερό λείψανο που δόθηκε από τους Λατίνους ανήκε πράγματι στον Άγιο Σάββα τον Υγειασμένο. Είδε, μόνη αυτή, το σκήνομα να ανασηκώνει λίγο την κεφαλή, να την στρέφει προς εκείνην και έπειτα να επανέρχεται στην προτέρα θέση της κατακλήσεως, οπότε εν τρόμο και χαρά η μοναχή απέβαλε την αμφιβολία. Ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, 26 Οκτωβρίου του 1965, 13 Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, όταν από το Ναό της Αναστάσεως οι πατέρες πήραν στον νόμο τους την λάρνακα που περιείχε το ολόσωμο σκήνομα του Αγίου Σάββα και ύστερα από 9 σχεδόν αιώνες το μετέφεραν ξανά στο μοναστήρι του. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, η λάβρα του Αγίου Σάββα πανηγυρίζει. Είναι η μικρή πανήγυρη της μονής. Να ξημερώνει λοιπόν 26 Οκτωβρίου, ο Πατριάρχης και η συνοδεία του κατεβαίνουν στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα για την ολονύχτια ακολουθία. Από τους εορτασμούς τους φετινούς, της 26ης Οκτωβρίου 2016, θα ακούσουμε τώρα αποσπάσματα. Και συγκεκριμένα θα ακούσουμε τους χαιρετισμούς του Αγίου Σάββα, έτσι όπως τους έψαλαν μπροστά στο σκήνομά του ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος και οι λοιποί αρχιερείς που τον συνόδευαν. Ας ακούσουμε τα συγκινητικά αυτά ηχητικά αποσπάσματα. Άγγελος εξ ανθρώπων, όντρο των σουρανόχων, εν παιδός αναδέδειξε Σάββα. Άγγελος εξ ανθρώπων, όντρο των σουρανόχων, εν παιδός αναδέδειξε Σάββα. Άγγελος εξ ανθρώπων, ουδρωτός ουρανόχρον, εφεδός αναδέδειξε Σάββα. Και εν τη αγγελική ζωή την ανθρώπινη σου φύσινε Θεός σας, διώσου εξ ιστάμενος την πολιτεία να αναχράζω. Χαίρε, Θεού ασκητέ κοσμούντε, χαίρε Θεού μοναστέ υψούντε, χαίρε των αρσίων λαμπρών αφροθήνιων, χαίρε των χαρίτων του λόγου κοιμήλιων, χαίρε ύψος της επίβατων της μονήρους βοιωτής, χαίρε βάθος της ερμήνευτων θεωρίας πρακτικής. Χαίρε, ότι επάνεις μόνας τον φοδηγέτης, χαίρε, ότι την κάνεις και εσύ τον αρχηγέτης, χαίρε, πως την πατέρων υπέρλαμπρε, χαίρε, λαμπτήρ, ποιμένον αείποτε. Χαίρε, διού νεουργείτε καρδία, χαίρε, ο επανθία ηλία, χαίρι Σάββα πατήρι των αντωνών που καλούντος
κοσμική να μαυρότητα θερυξάμενος και έψαλες αλληλούια.
Oh,
Αγίας, ορατόπος εκκληρών, υβλίζουεν οπές και σπηλαίης, ερήσος στρουθείων μονάζων, το σώζον της ευθέω προσευχόμενος, γλών ορμήν υπέταξες, ως υπήκος Χριστό Αδόν. Αλληλούια. Λάμψας εν Παλαιστίνη ως περίλιος μέγας, συρρίβριζας, φωτός σου τη θάλψη μοναστών κορίες ευκλείς, επομένους της λαμπρής σου παρέσμεση, διόν εν κόσμο ίστρεψες, καταπυρσεύον θεσβώντας. Χαίρε κοσμήτωρο της ερήμου, χαίρε θεράπωνα του Κυρίου, χαίρε προηγήτωρο εν Θεού συστήματος, χαίρε διατάκτωρ νομίμου ασκήσεως, Κύριε Βίβο Αγιάζοντος ακριβής διαιτητής, Κύριε Πάξιον του Πνεύματος Θεοφόρο του Λαβευτής, Κύριε ότι βρισκάνεις η δώρεν και ανίδρον, Κύριε ότι εκλάμπεις εν φωτή απορρίτων, Κύριε όξι αιρέσιον φάσκανον, Κύριε λαμπρόν της χαρητός όργανον, Κύριε εικόν της πρότητος έμπνους, Κύριε φωνή της Χριστότητος έμπνους, Κύριε Σάββαν,
τα πόρβας εγγύς και προουράν τα μέλλοντα υψίωσε, τα μάτων προϊέμενος τα ρεύματα της εκβώσει, χαίρε δοχείων του παρακλήτου, χαίρε οικίτων του παραδείσου, χαίρε απηθούν των ορθήν διευθέτησης, χαίρε ευδομούν των ευθεία κυβέρνησης, χαίρε φέμπος διακρίσεως καταβγάζοντας ψυχάς, χαίρε άστρο προωράσεως προεφαίνων τα μακρά, χαίρε ότι τίνεις μοναστών τα σχουρίας, χαίρε ότι πεδρύνεις καρδιών τα σενείας. Χαίρε φωτήτα μάτω λαμβόμενος, χαίρε πληγάς εις φόρους ιόμενος, χαίρε διού πεμπτοκότες τορθούνται, χαίρε διού ασθενούνται σιώνται, χαίρε Σάββα πατήρ ημών. Ελεούν τους ταπεινούς,
και εξήπως το αμφίστομον διακόπτον τους εχθρούς. Χαίρε ότι εφραίνεις ακοάς βασιλέων, χαίρε ότι πεδρύνεις τας ψυχάς ιερέων. Χαίρε στερών της πίστεως έδρασμα, χαίρε ορμής της χείρονος σύντριμα. Χαίρε των σών φοιτητών βακτηρία, χαίρε λαών ευσεβών τιμηδία. Χαίρις Σάββα πατήρ ημών. Ζωαρχικός θεούμενος μακάριε, προς όρθρον ζωής ήθινον τους άβοντας. Σάββα Κυρίω, αλληλούια. Κληρονόμος γέγονας Χριστού, τα διαιώνος αγαθά καρπούμενος, δύο παθών εκλήτρωσον πριτάνευσον τη συμβόση. Χαίρε ο πρίτανης των πατέρων, χαίρε ο σύναυλος των αγγέλων, χαίρε ακριβίας ζυγός απαράμιλος, χαίρε καρτερίας κρυπής απαράκρωτος. Χαίρε άγαν συμπαθέστατε και μιλίκι επιμήν, χαίρε όσοι εκε άκακε και θεόληπτε ανήρ. Χαίρε ότι το κάλος του Χριστού κατοπτεύεις, χαίρε ότι το θράσος του εχθρού τριαμβεύεις. Χαίρε πιστών ταχεία αντίληψης, χαίρε πολλών ποινώντων περίθαλψης. Χαίρε τυχόν θεοργό εποπτείας, χαίρε λαβών στέφανων αυθαρσίας. Χαίρε Σάββα πατήρ ημών. Σου πανώσιε ή να μετασούξαλην ύμνον. Αλληλούια.
εξαιρέτως δε η απειμήν της εν τη σύλλαυρα οικουσινώσιε πάσαν χάριν χορήγησον ιδού γαρσίβωση πάντες. Χαιρετησίς μονής ευκληρία, χαιρε των σώνιων οδηγία, χαιρε κυβερνήτα ημών και περίφραξης, χαιρε αντιλήπτορ πιστών και ενίσχυσης, χαιρε σκέπη και χαράκωμα της εις λαύρας της λαμπράς, χαιρε φύλαξ και διάσωσμα ποιμνησού της ιεράς, χαιρε ότι παρέχει των κινδύνων την λύσιν, χαιρε ότι εφέλκει προς ανώλεθρον λήξιν, χαιρε διού πτεσμάτων ειστήσομε, χαιρε διού Κυρίων οφείσομε. Χαιρε νοούς μελωδούς σου λαμπρότης, χαιρε ψυχών υμνοδός σου φεδρότης, χαίρις Σάββα πατήρ ημών. Άμωμος προς ενεκτής διαρετής Σάββα μακάρι ο θεσπέσιε πάτερ των πατέρων ακρότης Σάββα και μοναστών ποδηγέτα. Ο θεσπέσιε πάτερ των πατέρων ακρότης Σάββα και μοναστών ποδηγέτα. Καθοδηγών ημάς ασφαλώς προς αμόμους οδούς μη πάψει ένδοξε ή να φωτός συνέστη. Γενόμεθα οι εκπόντες, αλληλούια. Ακούσαμε τους χαιρετισμούς του Αγίου Σάββα από την Λαμπρά Πανήγυρη που τελέστηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016 και λίγο πριν την λήξη της ακολουθίας, την ώρα του κοινωνικού, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων εκφώνησε το ακόλουθο κήρυγμα. Ας το ακούσουμε. Δίκαιοι στον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω μισθός αυτών και η πρωτής αυτών παραϊψίστη. Δια τον ύψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάρνους, εκχειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχείο και η υπερασπίδα αυτό. Δε γη ο σοφός ο νομό. Αγαπητοί εκπιστώ αδελφοί, ευλαβείς μοναχοί, ευλαβείς προσυνητές. Η αγιαστική χάρη συνοσίου και θεοπός πατρός ημών Σάββατο υγειασμένου, συνήγαγε πάντα στη μάτια
σήμερον και να εορτάσουμε τη σεβάσιμη ημέρα της επανατομιζής του ιερού και αυτά του κοινόματος αυτού εν το ερημικό της ο τόπος της ασκήσεως αυτού. Ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, ο οποίος είναι το φως και η ζωή και ο αναγεννήσεως ημάς της ελπίδας όσαν διαναστάσεως αυτού εκ νεκρών, επανέρωσεν την δόξαν αυτού εν τη δικαίη την ονότη της Αγίης αυτού τη ζώση εις τον αιώνα. Ομόφρον και ομόσπινος το δικαίω του Θεού ανεδείχθη και ο πατήρ ημών Σάββας, ο οποίος έλαβε το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του πλάνου εκ κυρός Κυρίου. Και το μέρο βασίλειο της ευπρεπίας είναι η βασιλεία των ουρανών. Το δε διάδειγμα του πλάνου είναι ο ωραιότατος στέφανος της δόξης του Θεού, δηλαδή η αμοιβή των Αγίων ως Κυρίτη και ο Απόστολος Πέτρος Δέμος. Και φανερωθέντος του Αρχιπίμερος Χριστού κομιείται τον αμαράτηνον της δόξης στέφανος. Κατά δε τον τροπή την Ισαΐα, κατά την μεγάλη εκείνη ημέρα ο Κύριος των δυνάμεων οματοκράτων θα είναι εις τον εναπομείναντα λαόν ο στέφανος της ελπίδος, ο οποίος έχει πλεχθεί από δόξα. Αναφερόμενος ο Θείος Παύλος εις την υπό του Κυρίου ανταμοιβήν των δικαίων είτε των Αγίων αυτού λέγει, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα. Λοιπόν, από εκεί τέμει ο της δικαιοσύνης στέφανος, ον αποδώσει ο Κύριος εν εκείνη ημέρα. Ο δίκαιος κριτής, που μόνο δε εμεί, αλλά και πάρτι την συγκαπηγώσει την επιφάνεια αυτού. Ερμηνεύον τους λόγους του Πατρός, ερμηνεύον τους λόγους του Πάπου, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, δικαιοσύνη είναι τάφτα την καθόλου της είναι αρετήν, την ονότη την τήρηση των εντολών του Κυρίου. Ο δε αγαπών αυτού την επιφάνεια συνέδωσον την ονότη εμφάνισή του πάντα πράξη, ώστε και προεκείνης της καθολικής γενέστε αυτό την μερική. Εντάφτα ο Ιερός Χρυσόστομος επικαλείται τους κυριακούς λόγους εάν αγαπάμε τον λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου να πει σε αυτόν και προς αυτόν ελευθόμεθα και μονήν παραπτωπίσουν. Σχολιάζουν τους λόγους ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας λέει, κατοικήθατος γάραν ημίν του Σωτήριος ημών Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος, πνεύτε τύπου πάντως και ο γεννήθας αυτός, πνεύμα γάρ και αυτού του Πατρός το Πνεύμα Χριστού. Με άλλα λόγια, ο Πατήρ ημών Σάββας τόσο πολύ γάψει των Χριστών, ώστε ο ομοούσεως το Θεό και Πατρίος και Λόγος εν το Αγίο Πνεύματι, δηλωνώντη μία Θεότης της Αγίας Τριάδος, εγκατοίκησε εν την καρδία αυτού. Τούτο σημαίνει ότι όσοι ο Σάββας επέδωσε ότι το σώμα του είναι του Αγίου Πνεύματος συμφώνως τη δασκαλία του Θεσπεσίου Παύλου Λέγοντος. Ούτ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του ελληνίν Αγίου Πνεύματος σε στήν που έχετε από Θεού και ούτ και στήστε αυτόν. Τον βίο να ξεχώς επιθυγείς εκτελέστας δοχείο καθαρόνση του Πνεύματος όχτης ποτίζοντους εν πίστηση προσιώντας μακάρι όταν έρχεται το σαν δεσπότη ποτίζει τα σπουδά σημών τον ανιμούντασε Σάββα Θεόφρον Πατήρ ημών αναφωνή ο μελωδός αυτού. Τον θείο του των ποτισμών τον του Αγίου Πνεύματος παρέχει ο μακάριος Πατήρ ημών Σάββας δια αντιδείχνου αυτού την ονότη του Ιερού αυτού Λιψάνου, του μαρτυρούντος την μεταμόρφωση και ανάσταση του αρχηγού και τη γιωτού Ιησού.
εις αυτήν ακριβώς την ενσυστό μεταμόρφωση και ανάσταση αποσκοπεί η αδιάκριτος προσευχή όχι μόνο των αυτοκαστουμένων εντάξει των μοναχών αλλά και πάντων των θελότων σωθήνεται ψυχάς αυτών. Προσθέτει δε ο Όσιος ημών και Θεοφόρος πατήρ Σάββας μας υποδεικνύει δια του ζώντος αυτού παραδείγματος την ωφέλεια την οποία φέρει η διαμέσου των θύψεων παιδαγωγία του Κυρίου ως δέλη και ο Θείος Παύλος επικαλούμενος τας παροιμίας του σοφού Σολομώντος. Ιεύω μη οδηγόρη παιδείας Κυρίου, διδέ ευθύου υπ' αυτού ενερχόμενος, ον γαργαμά Κύριος παιδεύει, μας τη γη δε πάλι η όρ όν παραδέχεται. Ιεύω μη παραμελείς την παιδαγωγία του Κυρίου και μη υποψύχει όταν δοκιμάζεται υπ' αυτού, διότι ο Κύριος παιδεύει παιδαγωγή εκείνων τον οποίον αγαπά, μας πηγώνεται ως πατήρ καθένα τον οποίον θεωρεί ως Υιόν. Και ούτε οι εργάτες της παιδαγωγίας του Κυρίου αγαπητοί μου αδερφοί, είναι και τα σεβαστά μέλη της Αγισαυκής ημών αδερφότητος, δηλωνώντι η εντάφτε να σκούμενη μοναχή μετά του πνευματικού αυτών του πατρός, οι οποίοι τελούν υπό την σκέπη της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και υπό την καθοδήγηση την ωεράν του σήμερον τιμωμένου καθηγητού της ερήμου του Ορσίου Πατρός ημών Σάββα Συλλογιασμένου, ο οποίος και τα επίγεια πάντα καταλοιπών των τέλειων οδών και εν κόσμου υπάρχουν σωματικών στο πνεύμα τη γέγονας των αγγέλων συμμέτωχος. Τα γάρ παρόντα πάθη νεκρόντας του σώματος της τριάδος εδείχτης τεράπτων μαχάρι. Όθεν και νοσούτων θεραπευτείς τα πάθη και λόγωσε τα πνεύματα απελάχτης η χάρη τη Θεοφόρε πατήρ ημών πρέσβευε Χριστό το Θεό των πνευμάτων άμε συντορίσασε τις εορτάσεις πόθων την Αγία μνήμη της επαρακομιδής των τιμίων εις άνθρωπος. Αμήν. Ακούσαμε τον λόγο του Πατριάρχου Ιεροσολύμων έτσι όπως εκφωνήθηκε κατά την ώρα του κοινωνικού στην λαμπρά αγρυπνία που τελέστηκε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, την ημέρα της επανακομιδής του Ολοσώμου Σκηνώματος του Αγίου Σάββα από την Βενετία στο μοναστήρι του. 26 Οκτωβρίου είναι η εορτή της επανακομιδής του Σκηνώματος του Αγίου Σάββα. Να έχουμε την ευχή του, ο Άγιος πάντοτε να μας σκέπει και να μας αγιάζει όλους. Σε λίγες μέρες με τη βοήθεια του Θεού θα βρεθούμε εκεί. Όσοι μπορείτε, ελάτε μαζί μας σε αυτήν την όμορφη εκδρομή που προετοιμάζουμε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Και θα κλείσουμε σήμερα, έτσι όπως ολοκληρώθηκε η ακολουθία στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα πριν από λίγες μέρες, ακούγοντας την ευλόγηση του κολύβου και την απόλυση. Να έχουμε την ευχή του Αγίου μας πάντοτε να μας συνοδεύει. Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.